Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλό μας συνάδελφο. Και το περίεργο είναι ότι ακόμη και οι ισχυροί άνεμοι δεν είναι ικανοί, δεν στέκονται ικανοί να δροσίσουν την ατμόσφαιρα, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Καλημέρα. Καμία ελπίδα να πάρουμε ανάσα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πάμε να δούμε πού θα χτυπήσει 40+ ο υδράργυρος σήμερα. Και αν το μελτέμι που μας έλεγες χθες ότι θα ξεκινήσει από αύριο, θα βελτιώσει την αφόρητη αίσθηση ζέστης που νιώθουμε. Καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε υπομονή. Η ζέστη ήρθε για να μείνει για αρκετές ημέρες. Στο επίκεντρο δεν είναι η Αττική. Η Αττική ακόμα έχει το μελτέμι. Το μελτέμι στην Αττική κρατάει κάπως τα πράγματα, τουλάχιστον στα ανατολικά του νομού, καλύτερα. Βέβαια και χθες στην Αττική είχαμε 39 βαθμούς και σήμερα θα έχουμε 39 βαθμούς. Το επίκεντρο αυτής της ζέστης είναι τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε 40 με 42 βαθμούς. Το μελτέμι σήμερα στα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Τη Δευτέρα, σωστά είπατε, θα ενισχυθεί λίγο ακόμα, θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Οριακά θα φτάνει και στην Αττική, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 39 βαθμούς στην Αττική τη Δευτέρα. Όμως στη Δυτική Ελλάδα θα ανεβούμε λίγο ακόμα. Στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσουμε τους 42, ίσως και τους 43 βαθμούς. Δεν αλλάζει η κατάσταση. Νομίζω Τρίτη αντίστοιχη θερμοκρασία στα δυτικά και τα βόρεια 42 με 43 βαθμούς. Το μελτέμι παραμένει στα 6 με 7 μποφόρ. Η κορύφωση της ζέστης φαίνεται να είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Εκεί νομίζω θα δούμε και στην Αθήνα 40 βαθμούς. Το μελτέμι μέχρι 6 μποφόρ. Τα 42-43 είναι δεδομένα για τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Είναι μέρες δύσκολες. Φαίνεται την Παρασκευή κάπως λίγο, πολύ λίγο να πέσει θερμοκρασία. Νομίζω όμως θα εξακολουθεί να είμαστε στα όρια του καύσωνα. Άρα δροσιά δεν περιμένουμε για αρκετές μέρες ακόμα. Τα πιο δύσκολα νομίζω είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Με τη θερμοκρασία είπαμε και στην Αθήνα ακόμα 40 βαθμούς. Θέλει προσοχή γιατί οι άνεμοι, το μελτέμι αυτό θα παραμείνει στα 6 μποφόρ και τις επόμενες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη. Δηλαδή, αν σήμερα είμαστε στο πορτοκαλί, εκτιμώ ότι θα είμαστε στο πορτοκαλί, δηλαδή στην κατηγορία 4, πολλές ημέρες ακόμα. Προσοχή για τις πυρκαγιές με το μελτέμι και η μόνη λύση, τα κλιματιστικά. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.